με βάση το καλό σενάριο, δηλαδή λύση του μαρτυρίου της χρηματοδότησης της οικονομίας πριν τον 15 Αύγουστο, κινούνται ως τώρα οι διαπραγματεύσεις. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι έφτασε το κείμενο προτάσεων των θεσμών και η κυβέρνηση καλείται να κάνει άμεσα τις προσταθερέσεις της, ώστε να καταλήξουν στο κείμενο του μνημονίου. Η συμφωνία δεν αποκλείεται να κλείσει Δευτέρα ή Τρίτη, ώστε ακόμα και με μία τηλεδιάσκεψη του Eurogroup να ανάψει το πράσινο φως, προκειμένου το νωρίτερο την Πέμπτη και το αργότερο την Κυριακή να ψηφιστεί το τρίτο δάνειο από τη Βουλή. Συμφωνία έως την Τρίτη, έκριση από την Ελληνική Βουλή την Πέμπτη και εκταμείευση της πρώτης δόσης έως την 20 Αυγούστου. Είναι το βασικό σενάριο για την Ελλάδα. Το καλό σενάριο προώθησαν σήμερα και οι γερμανικές εφημερίδες που ως τώρα διοχέτευαν δημόσια τον σκεπτικισμό του Σόιμπλε ότι δεν πρέπει να κλείσει ένα δάνειο 80 δισεκατομμυρίων με διαδικασίες εξπρες. Όλοι εργάζονται για το σχέδιο Α, μια συμφωνία με την πρώτη ημερομηνία εκταμείευσης να είναι 20 Αυγούστου. Η συμφωνία αλυσιδωτά ξεκλειδώνει τον υπόλοιπο πολιτικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Έναν σχεδιασμό που αναπόφευκτα προσδιορίζουν οι διαλυτικές τάσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να παγώσει την εκλογολογία για να μην κάψει το προνομιακό όπλο της εκάστοτε κυβέρνησης αυτό του ευνηδιασμού. Οι αποφάσεις για τις εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Στο Μαξίμου έχουν πέσει δύο σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο, θα προκηρυχθούν οι εκλογές αμέσως μετά την ψηφοφορία και την διαφαινόμενη απόσχηση της αριστερής πλατφόρμας, καθώς η ηγετική ομάδα του Μαξίμου δεν θεωρεί ότι η ομάδα Λαφαζάνη θα περιμένει ως το συνέδριο. Κατά το δεύτερο σενάριο, ο Πρωθυπουργός θα περιμένει ως το Νοέμβριο, με προεκλογικό χαρτί τη διευθέτηση του χρέους που υπολογίζεται ότι θα έχει επιτύχει ως τότε. Η εύθραυστη κοινοβουλευτική ισορροπία προβληματίζει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήδη κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συσυγούνται να μην στηρίξει το κόμμα τη συμφωνία που θα βρίθει φόρων. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης αναμένει να μελετήσει την τελική συμφωνία και προειδοποιεί με διαγραφές όποιον δεν ακολουθήσει την επίσημη τελική στάση που θα υιοθετηθεί.